Νομίζουμε ότι μετά τη σημερινή στάση των τριών παρατάξεων, των παρατάξεων που στηρίχθηκαν σε εκλογές από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το απαράδεκτο γεγονός να μην παρασταθούν στη σημερινή συνεδρίαση, αλλά με τον τρόπο αυτό να υποβαθμίσουν για ακόμα μία φορά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να μπλοκάρουν την όποια απόφαση θα μπορούσε να πάρθει σήμερα για τη συμμετοχή στην κινητοποίηση της Τετάρτης, απέδειξαν για ακόμα μία φορά ότι αυτό που πραγματικά θέλουν να κάνουν είναι να μετατρέψουν τα νησιά μας σε φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρους κράτησης προσφύγων και μεταναστών. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει επιστρατεύσει όλα τα στελέχη της προκειμένου να μας πείσουν ότι το κέντρο πρέπει να γίνει, η υπερδομή, η φυλακή αυτή πρέπει να γίνει και στο νησί μας, οι σύμβουλοι της επέλεξαν σήμερα να μην έρθουν στη συνεδρίαση, να υποτιμήσουν για ακόμα μια φορά την νοημοσύνη μας, αλλά νομίζουμε ότι το μόνο που κατάφεραν είναι να εκθέσουν τους εαυτούς τους στον κόσμο που τους ψήφισε και να ελπίζουμε την επόμενη φορά να μην έχουν την δύναμη να ζητήσουν από τον κόσμο να τους στηρίξει για ακόμα μια φορά. Είναι τουλάχιστον λυπηρό με αυτόν τον τρόπο να υποβαθμίζεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, να αρνούν ουσιαστικά να τοποθετηθούν για τόσο σοβαρά ζητήματα. Ήταν για ακόμα μια φορά απόντες, όπως απόντες είναι από όλα τα σοβαρά προβλήματα του τόπου μας, από όλα τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την πλειοψηφία του λεσβιακού λαού. Είναι μακριά από τις διεκδικήσεις για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος και από μια σειρά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας. Εμείς λέμε ότι παρά την απουσία του σήμερα εδώ, εμείς θα δώσουμε το παρόν την Τετάρτη, θα δώσουμε όλες μας δυνάμεις για να πετύχει η κινητοποίηση της Τετάρτης. Δεν θέλουμε τα νησιά μας να γίνουν φυλακές της Ευρώπης. Αντί να δαπανούν τόσα χρήματα προκειμένου να φτιάξουν αυτές οι υπερδομές, αντί να καταστρέφουν αυτό το δάσος, αντί να υποβαθμίζουν το περιβάλλον, αντί να φυλακίζουν ανθρώπινες ψυχές, ζητάμε να δοθούν χρήματα προκειμένου να γίνουν υποδομές που χρειάζεται ο τόπος μας, να γίνουν σχολεία, να γίνουν υποδομές πολιτισμού, να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα και όχι να μετατραπεί το νησί μας σε μια απέραντη φυλακή. Ήταν επιβεβλημένο για μας να αποχωρήσουμε, γι' αυτό και αποχωρήσαμε, αφήνοντας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να αναγνώσει τους λόγους για τους οποίους οι σύμβουλοι των τριών παρατάξεων ήταν απόντες, στα άδεια έδρανα. Ευχαριστούμε πολύ.